Πέρασαν 2 μήνες και πλέον από την καταστροφική πλημμύρα που χτύπησε και τις εργατικές κατοικίες με ιδιαίτερη ένταση. Αρχικά μέσα από τις επιστροφές νερού από τους αγωγούς των Ομβρίων, γιατί τα κλαπέτα ήταν ανοιχτά που απορρέουν στον Ποινιό, και στο δεύτερο σκέλος ήταν από το σπάσιμο του αναχώματος πίσω από τον Ποινιό από τις εργατικές κατοικίες. Ωστόσο όμως, 2 μήνες και πλέον μετά, τα περισσότερα προβλήματα που έπρεπε να επιλυθούν με ευθύνη της κυβέρνησης, της περιφέρειας και του Δήμου Λαρισαίων παραμένουν ανεπίλυτα, ταλανίζοντας τους κατοίκους των εργατικών κατοικιών. Γι' αυτό θέλουμε να το υπογραμμίσουμε. Ας σταματήσουν μέσα από τις δηλώσεις της συνεχής να λένε ότι είναι από την αρχή κοντά στους πλημμυροπαθείς. Ήταν από πολύ μακριά η απόστασή τους, αλλά και εξακολουθεί να είναι, δεν συνέδραμαν καθόλου για να γίνει ο καθαρισμός, η απομάκρυση των τεράστιων οικοσκευών που υπήρχαν μέσα στα σπίτια, στη συνέχεια ο καθαρισμός, το πλήσιμο διαμερισμάτων, αλλά και των υπογείων, που έφυσε στις πλάτες των πλημμυροπαθών και επιβαρύθηκαν και οικονομικά μέσα σε αυτή την καταστροφή. Και να σκεφτείτε ότι είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία χαμηλόμισθοι, άνεργοι, χαμηλοσυνταξιούχοι. Εμείς διεκδικούσαμε από την αρχή μία αποζημίωση της τάξης του 100% για κάθε ζημιά που έχει υποστεί στην υποσκευή του, αλλά και αντίστοιχα στο σπίτι του ή στο υπόγειο ως κατασκευή, κάθε πλημμυροπαθής, και όχι ψίχουλα όπως δίνει η κυβέρνηση μέχρι τα σήμερα.